Άλλη μια εβδομάδα, άλλο ένα κάτω πράξη με το χρόνο τον Τάγιο. Και το Γιώργο Βαλασκατζή. Ένα κάτω πράξη αυτή τη βδομάδα στις 10 η ώρα, όπως είναι πλέον η ώρα μας που εκπέμπουμε live. Ένα κάτω πράξη χωρίς ιδιαίτερη επικαιρότητα, καθώς δεν έχουμε πολλά να τρέχουν αυτή την περίοδο στο Δήμο. Άλλωστε παίρνουν, είναι από αναβολή σε αναβολή, οπότε... Ναι, αύριο έχει άλλο ένα δημοτικό συμβούλιο, τηλεδιάσκεψη. Παύλα Δημοτικό Συμβούλιο, όπου τα θέματα που θα συζητηθούν είναι τα ίδια με το προηγούμενο. Με το προηγούμενο. Γενικά είναι ίδια τα θέματα. Συμβούλια δεν γίνονται. Συμβούλια αναβάλλονται. Συμβούλια διακόπτονται. Κοίτα, το μόνο σίγουρο είναι ότι θα γίνει το Δημοτικό Συμβούλιο αύριο. Θα σίγουρα. Γίνει... Ναι, σίγουρα θα γίνει. Αυτό το λέω με βεβαιότητα, διότι θα είναι η τρίτη φορά, έτσι. Θα είναι η τρίτη φορά όπου... Άρα την τρίτη φορά γίνεται υποχρεωτικά. Ακριβώς. Γίνεται υποχρεωτικά, είτε προσέλθει η αντιπολίτευση είτε όχι. Γίνεται υποχρεωτικά με τη... Όσους παρευρίσκονται, στην τηλεδιάσκεψη ή στην αίθουσα. Με την πλειοψηφία των συμμετεχόντων, τέλος πάντων. Κοίταξε. Αυτό απ' τη μία θα σου πούνε ότι και καλά διασφαλίζει τη συνέχεια ή ότι θα προχωρήσουν, ξέρω, κάποια θέματα, ότι θα γίνουν κάποιες συζητήσεις κτλ. Απ' την άλλη όμως δεν έχει καμία σχέση με με την πραγματικότητα, καθότι είναι κάτι πολύ μακριά από την πλειοψηφία. Είναι κάτι... Δεν μπορείς να κάνεις και κάτι άλλο. Κάτι... Κοίταξε. Είναι η έσχατη λύση. Είναι η έσχατη λύση. Αλλά για φαντάσου, ας πούμε, να υπήρχε ένας τρόπος, δεν ξέρω, είτε ο κόσμος, είτε οι δομές, είτε η νομοθεσία, είτε ό,τι θέλεις, όπως θέλεις πες το, που θα σε αναγκάζει, ρε παιδί μου, να βρεις λύση. Δηλαδή... Να μην είναι αυτό το χάλι, ας πούμε, που βλέπουμε τώρα. Γιατί αυτό πρόκειται για μένα, ας πούμε, είναι γελίο. Για μένα προσωπικά είναι γελίο. Δηλαδή, δεν μπορεί ξαφνικά, ας πούμε, 20 άνθρωποι να αποφασίσουν, όντας ήδη μειοψηφία. Δηλαδή, θα αποφασίσει. Τι θα αποφασίσει η μειοψηφία της μειοψηφίας. Ο μειοψηφία. Δεν ξέρω. Δεν έχει κανένα νόημα, ρε παιδί μου, αυτό. Και. Θα ήταν πάρα πολύ ωραίο και θα ήταν έτσι ένα ωραίο case study με ποιο τρόπο θα μπορούσαν να αναγκαστούν να υποχρεώνει τους εκλεγμένους, γιατί στην τελική εκλεγμένοι είναι και λογοδοτούν στον κόσμο, να κάνουν αυτό για το οποίο τους ψηφίσαν. Άμα είναι να μην μπορούν, να φέρουν άλλους. Να φέρουν άλλους και να πάνε σπίτι τους. Είναι, πώς λέει και ο φίλος μας, στα εξηγώ ωραία. Έτσι. Μα αλλιώς δεν γίνεται. Δηλαδή, νομίζω ότι δεν καταλαβαίνουν κι αλλιώς. Πάντως, τι να κάνεις, να φέρεις πολίτες να αντικαταστήσουν τους δημοτικούς συμβούλους. Αυτό θα ήταν ίσως και ιδανικό. Συγγνώμη, αλλά εδώ τους πολίτες τους αποκλείουν και από τα δημοτικά συμβούλια. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή, ας πούμε, είναι αποκλεισμένοι από το Δημοτικό Συμβούλιο οι δημότες. Δεν μπορεί κάποιος θέλει να μπει να παρακολουθήσει την τηλεδιάσκεψη Παύλα Δημοτικό Συμβούλιο. Όχι, καθόλου. Και την περασμένη εβδομάδα που ρωτήσαμε τον καλεσμένο μας, αν δεν κάνω λάθος, ναι, τι θα γίνει, πώς μπορεί να παρακολουθήσει ο καθένας το Δημοτικό Συμβούλιο, μας είπε ότι δεν έχει ζητηθεί από πολίτες να παρακολουθήσουν. Μα και εκεί, αν θυμάσαι, ας πούμε, γι' αυτό και εμείς είπαμε ότι θα έπρεπε αυτό να είναι αυτονόητο. Δηλαδή, όταν έχεις μια δημοκρατική διαδικασία, μια ανοιχτή διαδικασία, απέναντι στον κόσμο που σε ψήφισε και σε τοποθέτησε εκεί, σίγουρα οφείλεις, το λιγότερο που μπορείς να κάνεις, είναι να του δώσεις τρόπο να σε ελέγχει και να σε παρακολουθεί, ναι, και να συμμετέχει. Αν δεν φροντίζεις γι' αυτό... Δεν ξέρω, ρε φίλε. Δηλαδή, πραγματικά, αν δεν φροντίζεις γι' αυτό, απολύεσαι, ας πούμε. Δηλαδή, κοίτα, και εγώ θα ήθελα πάρα πολύ να παρακολουθήσω πώς γίνεται η τηλεδιάσκεψη στο Δημοτικό Συμβούλιο. Όπως έχουμε συνηθίσει να πηγαίνουμε στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου να παρακολουθούμε συμβούλια.
Ακριβώς. Είμαστε αποκλεισμένοι αυτή τη στιγμή. Ναι, είμαστε αποκλεισμένοι και αρκούμαστε σε τρίτους για να μάθουμε τι συμβαίνει στο Δημοτικό Συμβούλιο. Δηλαδή δεν είμαστε παρόντες. Δεν μπορούμε. Όχι να επηρεάσουμε, δεν επηρεάζαμε έτσι κι αλλιώς. Όχι, όχι. Μα, στην ουσία παρακολουθείς τα δρόμενα και ενημερώνεσαι από πρώτο χέρι. Γιατί μην ξεχνάμε ότι είναι και πάρα πολλά από αυτά που συζητάνε, ας πούμε, στο Δημοτικό Συμβούλιο, τα οποία ο κόσμος ίσως και ποτέ να μην τα μαθαίνει. Ναι. Δηλαδή, αν κάτι δεν δημοσιοποιηθεί, ο κόσμος δεν θα το γνώριζε καν. Και δεν είναι μόνο αυτά που λένε, είναι και το small talk που υπάρχει ανά λίγα άτομα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Το κουτσομπολιό, ας πούμε, μεταξύ των ατόμων. Των δύο δημοτικοί σύμβουλοι θα πάνε λίγο πιο πέρα, θα πούν δύο κουβέντες. Από οποιαδήποτε παράταξη. Παντού. Έτσι, μπορεί να είναι από μπορεί μία να άκρη από στην μπροστά. Άλλη. Ναι, ακριβώς, ακριβώς. Και να πάνε δίπλα σαν παρεάκι να τα βρουν οι δυο τους, τρεις τους, όσοι είναι. Ναι, εντάξει, κοίταξε, κάποιες φορές να πούμε ότι αυτό αχνοφαίνεται. Αχνοφαίνεται. Γιατί κάποιοι που κατά τα άλλα αντιδράνε, ας πούμε, ή ιδεολογικά μπορεί να παρουσιάζουν ότι ανήκουν αλλού ή σκέφτονται αλλιώς, τελικά με κάποιον α ή β τρόπο λένε ναι στην εισήγηση. Εντάξει, τώρα νομίζω ότι θέλω να πιστεύω μάλλον ότι θα είναι και το τελευταίο που θα γίνει ναι. Τηλεδιάσκεψη. Καθώς έχουν ανοίξει και οι δημόσιες υπηρεσίες είναι σε όλες ανοιχτές. Σε άλλους δήμους κάνουν δημοτικά συμβούλια διαζώσεις. Ήδη. Δηλαδή, ναι, ήδη εδώ ήδη και. Ήδη έχουν κάνει δύο. Ναι, 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 ακριβώς. Στον Άλυμο και. Και στην Καλυθέα και στον Άλυμο. Που και στον Άλυμο, μην ξεχνάμε ότι είναι μια αίθουσα που ίσως να είναι και λίγο μικρότερη από τη δική μας. Ναι. Κοίταξε, αν θέλανε, μπορούσαν να φροντίσουν για τα πάντα. Δηλαδή, δεν μπορούν να χρησιμοποιούν. Μεν και δε την οποιαδήποτε δικαιολογία για το να μην γίνει κάτι. Υποτίθεται είναι εκεί όλοι τους για να δίνουν λύση, όχι για να κάνουν τακτικισμούς προκειμένου κάποιοι να γλιτώσουν και κάποιοι άλλοι να εκμεταλλευτούν. Θεωρώ ότι θα έπρεπε να βρουν λύση. Για διαζώσεις εύκολα θα μπορούσαν να βρουν λύση και να τηρούν και αποστάσεις και τα τζέλ τους και τα γάντια τους και τις μάσκες τους και να μπαίνει ένας από τους πολίτες να παρουσιάζει το πρόβλημά του ή να παρακολουθήσει κάτι. Δηλαδή, όταν εμείς μπορούμε στα 5 λεπτά εδώ να σκεφτούμε 10 διαφορετικές λύσεις, ναι, πόσο μάλλον κάποιοι άνθρωποι που είναι 20 χρόνια, ας πούμε, δημοτικοί σύμβουλοι και αντιδήμαρχοι και εξακολουθούν τώρα και είναι δήμαρχοι, αντιδήμαρχοι και δεν ξέρω εγώ τι, και δεν μπορούν να βρουν μια λύση και ψάχνει ο καθένας έτσι τη δικαιολογία του. Κοίτα, εμένα προσωπικά και φαντάζομαι και πολλούς άλλους, δεν με απασχολεί πώς θα γίνει το Δημοτικό Συμβούλιο. Δεν με ενδιαφέρει αν θα γίνει με τηλεδιάσκεψη, αν θα γίνει διαζώσεις. Με ενδιαφέρει να γίνει. Και με ενδιαφέρει να πάρθουν κάποιες αποφάσεις που θα είναι υπέρ των πολιτών. Και δεν θα βρισκόμαστε σε μια διαδικασία μονίμως να γίνονται στήρα Δημοτικά Συμβούλια ή να μην γίνονται καθόλου Δημοτικά Συμβούλια, που με αυτόν τον τρόπο μένουν πίσω οι ανάγκες των πολιτών. Δηλαδή, δεν κερδίζει κάτι ο πολίτης, μόνο χάνει. Καλά, χαμένος είναι έτσι κι αλλιώς ο πολίτης. Αυτή τη στιγμή είναι χαμένος έτσι κι αλλιώς, γιατί είναι αυτό που λες, ότι θα έπρεπε να είναι γνώμονας το καλό του εργοδότη τους, σε εισαγωγικά, του εργοδότη τους, και να είναι 100% το καλό του εργοδότη τους, έτσι, ούτε 50, ούτε 20, ούτε λίγο. Εντάξει, τι να πω. Μακάρι να αλλάξουν τρόπο σκέψης όλοι και να βοηθήσουν τον κόσμο. Η πλατεία. Ναι. Γεμάτη. Γεμάτη όπως πάντα. Τα τραπεζοκαθίσματα έχουν αυξηθεί κι άλλο. Έχουν Δεν ξέρω αν το έχεις παρατηρήσει. Ισχύει. Έχουν αυξηθεί κι άλλο. Κοίταξε, εγώ πιστεύω πραγματικά ότι ήταν μια ευκαιρία, σε εισαγωγικά, με την αρνητική χρειά της ευκαιρίας, το να καταπατηθεί κι άλλο ο δημόσιος χώρος. Θα μπορούσαν να πάρθουν πολλά μέτρα στήριξης, είτε από την κυβέρνηση είτε από τις τοπικές αρχές, εκάστοτε. Ναι.
Εφόσον υπάρχει δυνατότητα. Εφόσον υπάρχει δυνατότητα, φυσικά. Υπάρχει δυνατότητα. Αλίμονο. Και να υποστηρίξουν τις επιχειρήσεις του Δήμου οικονομικά εκεί που πονέσανε στην κρίση. Παρά απλά να πούνε ότι ξέρεις, θα δώσουμε και άλλα τραπεζάκια. Και εγώ αφήνω σαν έτσι, υποσημείωση την πιθανότητα του να μείνουν. Κοίτα, νομίζω και δεν το βλέπω μακριά. Υπάρχει ημερομηνία λήξης, αν δεν κάνω λάθος, ή κοντά στον ένα χρόνο ή προς το τέλος του χρόνου, που υποτίθεται θα φύγουν τα τραπεζάκια. Πόσο εύκολα πιστεύεις θα φύγουν? Δηλαδή, σίγουρα όταν εσύ κανείς έχεις... δεν θέλει να τα παραχωρήσει. Έτσι. Ποιος θα δώσει πίσω αυτά τα τραπέζια που πήρε εξτρά, με τα οποία έχει και περισσότερες οικονομικές έτσι, απολαύες. Κοίτα, φαντάζομαι θα υπάρξει, θεωρητικά θα υπάρξει δυσαρέσκεια από τον κόσμο, όχι που κάθεται, από τον κόσμο που περνάει. Δυσαρέσκεια υπάρχει ήδη. Απλά, με πρόσχημα την όλη κατάσταση που βιώσαμε, δεν μπορεί κάποιος... Έτσι, ακριβώς, γίνεται αποδεκτό. Δηλαδή, όλοι ξέρουμε τις ανάγκες των μαγαζιών που ήταν κλειστά 1 και 2 μήνες. Ξέρουμε ότι θέλουν να βγάλουν τη χασούρα των μηνών που ήταν κλειστά. Μα και γι' αυτό λέμε ότι υπάρχει κατανόηση έπρεπε... ακριβώς. Ναι, γι' αυτό υπάρχει κατανόηση και γι' αυτό θα έπρεπε και είτε η αρχή η θέληση, είτε η κυβέρνηση, είτε οποιοδήποτε, να βάλει κάποια μέτρα στήριξης, να μειώσει, μη σου πω να μηδενίσει δημοτικά τέλη, να μηδενίσει φόρους για ένα μεγάλο διάστημα. Να επιδοτήσει ενοίκια. Δηλαδή, εύκολα μπορούν να βρεθούν λύσεις. Το θέμα είναι να υπάρχει θέληση. Το θέμα είναι να υπάρχει... Από μεριάς Δήμου, από μεριάς κυβέρνησης. Έτσι, και η πολιτική βούληση να μπουν τα πράγματα σε μια σειρά χωρίς να καταπατώνται άλλα ζητήματα καθημερινότητας. Και μια σκέψη για την πλατεία. Βλέπαμε, καλά, είναι κάτι που το βλέπουμε και εμείς στον δρόμο όταν περπατάμε, ίσως να μην το προσέχουμε απλά κάποιες φορές, να μας φαίνεται φυσιολογικό. Είδα μια ανάρτηση σε σελίδες της Νέας Μύρνης, όπου φαίνονται, ας πούμε, μηχανάκια που είναι παρκαρισμένα στον ποδηλατόδρομο και τον κλείνουν. Και μιλάμε για ένα μεγάλο κομμάτι, έτσι, εκεί στην Παλαιολόγου. Ποδηλατόδρομος, παύλα πάρκινγκ. Ποδηλατόδρομος, παύλα πάρκινγκ, ναι. Μπορεί να τα αλλάξουμε κιόλας. Και εκτός αυτού, μα ναι, να σου πω κάτι. Θα ήταν εντάξει. Δεν θα, εγώ, ας πούμε, δεν θα ερχόμουν να σου πω ότι ξέρεις τι, έχεις φτιάξει πάρκινγκ για μηχανάκια και έχει παρκαρισμένα μηχανάκια, αφού αυτή είναι η δουλειά του, αυτός είναι ο σκοπός του. Όταν έχεις φτιάξει ποδηλατόδρομο και είναι ένα απέραντο πάρκινγκ για μηχανάκια, θα μου πεις πού να τα βάλουν τα μηχανάκια, είτε αυτός είναι ο εργαζόμενος που δουλεύει στα μαγαζιά της πλατείας, είτε δεν ξέρω εγώ τι είναι θαμώνας, να φροντίσουν οι αρμόδιοι να φτιάξουν ένα χώρο για τα μηχανάκια. Ή να υπάρχει κάποιος που θα ελέγχει και θα επιβλέπει και να στέλνει τα μηχανάκια στους κατάλληλους χώρους παρκαρίσματος. Όπως υπάρχουν φύλακες στην είσοδο της πλατείας από την Παλαιολόγου, ναι. Γιατί να μην υπάρχουν και στην Ομήρου, που να ελέγχουν τα μηχανάκια, να ελέγχουν πολλά πράγματα. Μα το θέμα είναι ακόμα πιο, δηλαδή, είναι ακόμα πιο τραγικό. Τη στιγμή που έχεις ήδη security, ναι, που τον πληρώνουμε όλοι οι δημότες. Έχει 2 και 3 άτομα σε κάθε είσοδο, ναι, της πλατείας από την Παλαιολόγου. Για ποιο λόγο να μην φροντίζει να μην κλείνουν και τον ποδηλατόδρομο που ανήκει, που είναι μέρος του πεζοδρόμου. Ναι. Και εκτός αυτού, έτσι σαν κερασάκι στην τούρτα, έχει έρθει και ο Δήμος και έχει βάλει κάδους σκουπιδιών. Που δεν έχουν ανοίξει. Εδώ και πολλά χρόνια. Εκτός, εσύ λες την... Α, εγώ λέω ναι. Ναι, εσύ λες την Ομήρου. Τους υπόγειες. Όχι. Εγώ λέω κάδους κανονικούς, οι οποίοι είναι κάθετα πάνω στο ποδηλατόδρομο. Να σου πω, δεν το έχω προσέξει αυτό. Είναι στην Παλαιολόγου, θα το δεις. Είναι απέναντι από ένα μεγάλο πολυκατάστημα, δεν θέλω να κάνω διαφήμιση. Α, ναι, κατάλαβα. Υπάρχουν σελίδες της Νέας Μύρνης σε σελίδα έτσι, σε ιστότοπο κοινωνικής δικτύωσης, οι οποίες είναι φιλικά προσκύμενες και διαφημίζουν αρκετά μαγαζιά. Εγώ δεν θα κάνω διαφήμιση. Έχει λοιπόν εκεί κάδους σκουπιδιών. Ανακύκλωση σκουπιδιών και τα λοιπά. Και λες μετά, ας πούμε. Εντάξει, έρχεται ο καθένας, βάζει το μηχανάκι του εκεί, το παρατάει. Δεν υπάρχει έλεγχος, δεν υπάρχει εποπτεία. Ένα θέμα. Και έρχεται και ο ίδιος ο Δήμος
και τον ποδηλατόδρομο που έχει φτιάξει. Και το παρουσιάζει σαν ένα έργο. Οκ, okay, είναι ένα έργο, όπως και να το κάνει. Τον έχει κλειστό, το διακόπτει με κάδους. Και εκεί λες, ας πούμε τώρα, ξέρεις τι, μου θυμίζει μια ταινία, Λαλούμ, δεν ξέρω αν την έχεις δει, είσαι λίγο μικρός. Τέλος πάντων, βέβαια, έτσι, από κάτω, σε πολλά σχόλια, να το πω έτσι, έχουν σε παράταξη από κάτω, σε σειρά, πολλά γνωστά ψεύτικα προφίλ, ας πούμε, που κυκλοφορούν στα social media, που είναι φιλικά προσκύμενα, τα οποία υπερασπίζονται και λένε, παιδιά, δεν μπορεί να φταίει ο Δήμος. Αδυνατό, όπως σε όλα τα έργα του Δήμου, σε όλα, που φταίει, ναι, ναι, η κάθε εταιρεία. Έτσι, ναι, σε οτιδήποτε, σε οτιδήποτε. Απλά, ξέρεις τι, αδυνατό να το κατανοήσω. Δηλαδή, ποιος θέλει, πρέπει να μαλώνει ο κόσμος μεταξύ του, δηλαδή θα βάλουν τον κόσμο να βγάλει το φίδι από την τρύπα για κάτι για το οποίο εκλέγονται, πληρώνονται κτλ. 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 Και ακόμα μια φορά τίθεται το ζήτημα ότι ο πολίτης την πληρώνει και ο ένας κατηγορεί τον άλλον, ο Δήμος κατηγορεί την περιφέρεια, η περιφέρεια κατηγορεί τον Δήμο, κατηγορείται ο άκτορας ή κάθε εταιρεία που φτιάχνει. Ακριβώς. Δεν ξέρω, ξέρεις τι, απλά είναι απογοητευτικό ότι εντάξει, είμαστε το 2020, όλα βγαίνουν, όλα τα λένε, όλα τα συζητάει ο κόσμος, τα μαθαίνει όλα, τα βλέπει ο κόσμος στην καθημερινότητα του όλα. Και είναι λίγο, ξέρεις, είναι λίγο σαν να σε κοροϊδεύει, ρε παιδί μου, άλλος. Είναι σαν να σου παρουσιάζει κάτι, να το βλέπεις εσύ μπροστά στα μάτια σου και να σου λέει κάτι άλλο, ας πούμε. Και να θεωρούν κακό το ότι εσύ δεν το δέχεσαι. Ότι, ας πούμε, μπορεί να είσαι προκατηλημένος. Το οτιδήποτε. Δηλαδή, ναι, έχουν καταλύσει και την απλή λογική αυτά τα πράγματα. Και δεν συμβαίνει μόνο εδώ. Συμβαίνει έτσι, παντού. Ναι. Συμβαίνει παντού, να το πούμε αυτό. Και στις καλύτερες οικογένειες. δεν ξέρω αν το βαρύναμε πολύ. Θα σπανά, άμα το βαρύναμε, πάμε σε ένα διάλειμμα. Πάμε σε ένα μικρό break. Και επιστρέφω.
Επιστρέφουμε. Επιστρέψαμε. Προτού μου πεις αυτό που ήθελες να μου πεις. Επειδή δεν αντέχω, θέλω δηλαδή να το σχολιάσω πραγματικά. Είδαμε χτες τον πολύ αγαπημένο μας υπουργό, τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη, να είναι στην εκκλησία κάτω στον Πειραιά, όπου πήγε να εγκαινιάσει ένα άγαλμα, αν δεν κάνω λάθος, του Κωνσταντίνου Παλαιολόγου, που με κάποιο τρόπο έχω σκεφτεί κάποιο τρόπο σύνδεσης, αλλά δεν μπορώ να το κατανοήσω 100%. Το συνδέει με τα 200 χρόνια που έρχονται από το 1821, τον Κωνσταντίνο Παλαιολόγο. Δεν ξέρω, Κωνσταντινούπολη, άλωση που μετά οδήγησε τουρκοκρατία. Προσπαθώ λίγο να το συντονίσω στο μυαλό μου. Όπου πραγματικά το τόσο κόσμο που είχε, νομίζω θα το ζήλευε το καλύτερο beach bar της Μυκόνου. Δεν υπήρχε αυτό το πράγμα που γινότανε. Και μιλάμε στην κυριολεξία, ήταν ο ένας πάνω στον άλλο. Και ήταν και την καλύτερη μέρα με τα περισσότερα κρούσματα. Με τα περισσότερα κρούσματα, γιατί. Για την περίοδο τώρα. Φύγαν από εκεί και πήγαν κατευθείαν. Κλαμπάκι. Νοσοκομείο, κρούσμα. Και ήταν, δηλαδή, ήταν μια πολύ ωραία συγκέντρωση έτσι, εγγενείων, αγάλματος κτλ. Ο ένας πάνω στον άλλο. Και βλέπουμε τον ίδιο υπουργό σήμερα να ανεβάζει φωτογραφία από το υπουργικό του γραφείο με δύο guests, τηρώντας πάντα τις αποστάσεις και φορώντας μάσκα. Δηλαδή, ξέρεις τι, είναι και αυτό, είναι ακόμα ένα δείγμα το πώς προσπαθούν λίγο να υποβιβάσουν οποιοδήποτε, όπου και να ανήκει, έτσι, για να μην το πάμε, όποιος και να ήταν. Η ουσία είναι η ίδια, ότι προσπαθεί να υπονομεύσει τη νοημοσύνη μας, ας πούμε. Κοίτα, για να μην το πάμε κατευθυνόμενα σε ένα άτομο. Όποιος πιστεύω καθένας θα μπορούσε να το κάνει. Το δηλαδή, λέμε γιατί είναι ο ίδιος άνθρωπος τη μια μέρα, ο ίδιος την άλλη, έτσι, όποιος και να είναι. Δηλαδή, η ίδια υποκρισία που είναι τώρα από ένα άτομο θα είναι πολύ εύκολα. Γίνεται ταυτόχρονα, μάλλον, από πάρα πολλούς. Από όλους γίνεται, πραγματικά. Δεν ξέρουμε, ξεπερνούσε πάρα πολύ. Ήθελα οπωσδήποτε να το πω. Γινότανε, να μην το σχολιάσουμε. Και αφού φύγαμε από τη Νέα Σμύρνη και συνδέοντας και τη Νέα Σμύρνη με έναν τρόπο που συζητήσαμε πριν στο διάλειμμα, ναι. Είδες ένα σχέδιο που έχουν κάνει για την Αθήνα για πεζοδρόμηση όλου του κέντρου, μεγάλου μέρους του κέντρου? Κοίταξε, να σου πω την αλήθεια, το είδα. Εγώ είμαι πολύ υπέρ. Αν θέλεις τη γνώμη μου. Δηλαδή, εμένα μ' άρεσε. Θα μου πεις, θα πρέπει να βρεθεί λύση στο οδικό δίκτυο κτλ. Α, η λύση νομίζω υπάρχει. Εδώ και πολλά χρόνια τα υπτάμενα αυτοκίνητα. Τα υπτάμενα ή και τα υπόγεια. Δηλαδή, ναι. Κάπως να σκάψουν πιο βαθιά από το μετρό και να κάτι να γίνει από εκεί. Κοίταξε, να σου πω τώρα πέρα από την πλάκα. Εμένα μου αρέσει σαν κόνσεπτ, είμαι πάρα πολύ υπέρ του περιβάλλοντος και της οικολογίας και του ποδηλάτου και του περπατήματος και όλο αυτό. Όπως επίσης είχα δει παλιότερα και ένα σχέδιο, αν θέλεις, μια μακέτα σχετικά με τον Λισό, όπου θέλανε να το φτιάξουν το ποταμό, τέλος πάντων, και να είναι πεζόδρομος στα πλάγια και να υπάρχει ποταμός και τα λοιπά, όπως άλλωστε υπάρχει σε όλες τις μεγάλες ευρωπαϊκές πόλεις, μα όλες διασχίζονται από ποταμό. Πώς θα σου φαινόταν, έτσι, για να κάνουμε λίγο μια σύνδεση και να γυρίσουμε στα δικά μας, γιατί πολύ πλατιάσαμε. Θέλω την αλήθεια όμως. Πώς θα σου φαινότανε να πεζοδρομούσανε Βενιζέλου, Αγίας Φωτεινής, Ομήρου και Παλαιολόγου και να γινότανε ακόμα πιο τεράστια η πλατεία? Νομίζω είναι μια εξαιρετικά κακή ιδέα.
Χαίρομαι. Δηλαδή, έχοντας ήδη το τεράστιο κυκλοφοριακό πρόβλημα, όσο υπέρ του περιβάλλοντος κι αν είμαστε, υπέρ των πεζοδρόμων, να φύγουν τα μάξι, να μπουν ποδήλατα, να περπατάμε παντού, νομίζω θα ήταν ακόμα μεγαλύτερη καταστροφή με θέσεις πάρκινγκ, με κυκλοφοριακό. Δεν ξέρω τι να πρωτοπώ. Θα κόβε, φαντάζεσαι να κόβε τη Βενιζέλου, ας πούμε. Φαντάζομαι ότι θα γινόταν. Φαντάζεσαι. Βασικά μπορεί να ήταν καλό. Γιατί έτσι όπως τα πηγαίναν τα αυτοκίνητα, θα περνούσαν από λίγο Άνω Νέα Σμύρνη. Θα βλέπαν τι γινόταν εκεί πέρα. Μπορεί να δίναμε και λίγο σημασία στην Άνω Νέα Σμύρνη, έτσι. Μπορεί να το βλέπανε και οι τοπικοί μας άρχοντες. Τι γίνεται μπορεί να περνούσαν στην Άνω Νέα Σμύρνη, γιατί τώρα δεν περνάνε. Κατά πώς φαίνεται, μάλλον. Δεν ξέρω τι να πω. Εντάξει, φαντάσου το. Είναι λίγο σουρεάλ, ας πούμε, θα έλεγα. Αλλά γιατί όχι. Να πω. Αυτά από επικαιρότητα. Ναι. Τώρα δεν έχουμε κάτι άλλο να σχολιάσουμε. Τίποτα. Αναμένουμε το Δημοτικό Συμβούλιο αύριο να δούμε πώς θα γίνει. Και πώς θα γίνει. Ναι, σωστά, σωστά. Και αναμένουμε και την επόμενη Τρίτη. Ναι, να το πούμε αυτό. Μία ενδιαφέρουσα συνέντευξη. Πολύ ενδιαφέρουσα θα είναι. Ενός προσώπου που έχει απασχολήσει υπερβολικά πολύ. Απασχολεί συνέχεια τη Νέα Σμύρνη τα τελευταία 25-30 χρόνια. Εκεί θα έλεγα ότι έχει γύρω στα 25. Νομίζω το πιο άμεσα συνδεδεμένο όνομα με τη Νέα Σμύρνη. Των τελευταίων δεκαετιών σίγουρα, ναι. Θα είναι μαζί μας την επόμενη Τρίτη ο Γιώργος Κουτελάκης, ο πρώην δήμαρχος. Ο πρώην δήμαρχος και νυν αρχηγός της αξιωματικής επικοινωνίας. Σίγουρα θα είναι. Θα έχει πολύ ενδιαφέρον. Θα τον έχουμε εδώ, θα τον ανακρίνουμε. Θα τον ανακρίνουμε όπως κάναμε και τους συναδέλφους του. Από κάθε παράταξη. Από οποιαδήποτε παράταξη. Έτσι θα ανακρίνουμε και τον ίδιο. Και σίγουρα θα απαντήσει σε πολλά ερωτήματα που απασχολούν και εμάς. Αλλά και τον κόσμο. Επιφυλασσόμαστε λοιπόν για την επόμενη Τρίτη. Ακριβώς. Ήταν ένα σύντομο καντοπράξη. Ένα χαλαρό καντοπράξη θα λέγαμε. Με τον Γιώργο Βαλασκατζή. Και το χρόνο τον Τάγιο. Καλό βράδυ σε όλους. Καλή συνέχεια. Thank you.